Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Είμαι ο Δημήτρης, σήμερα είμαι στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία της Νέας Σμύρνης και σε συνεργασία με το Easy German, το Easy Greek των γερμανικών, ας πούμε. Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek από την Γερμανία. Καλημέρα. Θα ρωτήσουμε εκείνη στην Γερμανία τι γνώμη έχουν οι Γερμανοί για τους Έλληνες. Και εδώ, εγώ θα ρωτήσω τον κόσμο εδώ γύρω τι γνώμη έχει για τους Γερμανούς και τη Γερμανία. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω τι θα μας απαντήσουν. Φύγαμε! Ποια είναι η γνώμη σας για τους Γερμανούς, για τον γερμανικό λαό συγκεκριμένα, όχι για τον... Α, εξαιρετική! Είναι λίγο κρυόκολλη, συγκριτικά. Ένα εξάμηνο ήταν. Και πρόσφατο, πες. Σε ποια πόλη? 5 μήνες στο Μόναχο, σωστά το λέει. Okay. Πήγα Εράσμου στο μαθηματικό του Μονάχου, στο LMU. Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση, οπότε εντάξει, γιατί όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι, καλοί είμαστε, αυτό. Είναι ανάλογα. Η Μπάγερ λέει, σωστό. Και η Ντόρτμουντ έχει καλύτερη κοιτά. Να μην υπήρχε αυτό το στερεότυπο με το σανδάλι και την κάλτσα αυτό από μέσα και θα είμαστε καλύτερα. Αυτό είναι το ζόρι. όχι, εντάξει, κανένα θέμα. Βέβαια, το Μόναχο είναι και προς τα νότια, οπότε διασκεδάζουν, πίνουν τις μπύρες τους, βγαίνουν στα πάρκα τους, κάνουν την ποδηλατάδα τους, δηλαδή είναι έτσι πιο χαροποί. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω γνωρίσει ένα Γερμανό στη ζωή μου, στην Αγγλία που σπούδαζα, ο οποίος θυμάμαι έκανε κάτι πολύ ωραίες πατατοσαλάτες. Αυτό, δηλαδή από εκεί και πέρα δεν έχω πάει στη Γερμανία ποτέ, οπότε πιστεύω ότι μπορώ να εκφέρω περαιτέρω άποψη για τους Γερμανούς. Δεν γνωρίζω κάποιο Γερμανό προσωπικά, αλλά ναι, η άποψή μου είναι ουδέτερη. Δεν έχω κάτι αρνητικό να σχολιάζω. Είναι λίγο πιο ψυχροί άνθρωποι από εμάς, γιατί η αλήθεια είναι ότι ταξιδεύω, οπότε έχω και μια ιδέα για το πώς λειτουργούν και το πώς είναι. Είναι πολύ τυπικοί σε όλα. Είναι κάτι που το εκτιμάω σε αυτούς και θα ήθελα να γίνουμε κι εμείς έτσι. Μακριά. Εντάξει, πιστεύω είναι ένας πειθαρχημένος λαός, όπου έχουν ένα πρόγραμμα, έχουν τη ζωή τους, εντάξει, έχουν νόμους, σημαντικό αυτό. Φυσικά μου έρχεται και ο δεύτερος παγκόσμιος και τα ρέστα, αλλά και τότε ήταν ένας εξαιρετικά μορφωμένος λαός, από τα πιο υψηλά μορφωτικά επίπεδα στην Ευρώπη, με τεράστια ανάπτυξη φιλοσοφίας, μουσικής, οδηγήθηκαν στο Τρίτο Ράχι, στο φασισμό, από ειδικές συνθήκες, δεν έγινε τυχαία. Όταν ακούς τη λέξη Γερμανία, τι σου έρχεται στο μυαλό? Δεν μ' αρέσει καθόλου και κρύο μου βγάζει και μια αυστηρότητα, καθόλου δεν μ' αρέσει. Mm-hmm. Όταν ακούτε Γερμανία, τι είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό? Δεν ξέρω γιατί σκέφτηκα μπύρα. Είναι τόσο στερεότυπο. Εμένα Μέρκελ. Μέρκελ, ναι. Και η σύγχρονη Γερμανία είναι μια πολύ ωραία χώρα. Ζούσα και 6 χρόνια στο Βερολίνο προσωπικά, οπότε έχω και μια παραπάνω εμπειρία και τα καλύτερα λόγια έχω να πω. Α, το Ντίζελντορφ. Είχα μια φίλη από εκεί. Ναι, εντάξει, βέβαια το Βερολίνο είναι μια εξαίρεση γιατί δεν λογίζεται ως η τυπική Γερμανία. Αλλά ναι, αλλά είναι πολύ ωραία. Άμα δεν το ξέρατε ήδη, το Easy German είναι το πρώτο κανάλι του Easy Languages, το κανάλι που τα ξεκίνησε όλα. Χωρίς το Easy German δεν θα υπήρχε Easy Greek. Άμα θέλετε να δείτε τι απαντήσαν οι Γερμανοί σχετικά με τους Έλληνες, πατήστε το σύνδεσμο εδώ πάνω ή κάτω στην περιγραφή του βίντεο. Νιώθω ότι είναι σαν λαός γενικά εργατικοί, υπεύθυνοι, συνεπείς στην ώρα σίγουρα. Συγκριτικά με εμάς. Εντάξει, ίσως να είναι πιο αφοσιωμένοι στην εργασία σχετικά με τους Έλληνες. Όχι ότι εμείς δεν είμαστε εργατικοί. Λοιπόν, παιδιά, εγώ δουλεύω για Γερμανούς. Α, ναι, πού? Δεν είμαι κάτοικος Ελλάδος πλέον. Μενώ Γαλλία και δουλεύω για μια γερμανική εταιρεία. Okay. Για πες. Σαν εργοδότες είναι από τους καλύτερους που έχω γνωρίσει. Δεν έχουν αυτό που έχουν οι Έλληνες. Δηλαδή, όταν ένα παιδί ενηλικιώνεται, θεωρούν πλέον ότι δεν είναι υπεύθυνοι για αυτό. Mm. Το οποίο εγώ το επικροτώ. Σαν άνθρωποι για παρέα είναι ιδιότροποι, είναι περίεργοι. Αλλά η νέα γενιά είναι πιο cool, πιο open, πιο συζητήσιμη. Η πιο παλιά γενιά είναι σε κουτάκια σαν άνθρωποι, mm-hmm. σε ό,τι και αν κάνουν. Όντως υπάρχει οργάνωση, άρα και ποιότητα ζωής, την οποία εδώ δυστυχώς δεν έχουμε και δεν ευθύνεται μόνο το κράτος, ευθύνεται και ο λαός μας.
Καθόλου, δεν μου αρέσει την νοοτροπία ούτε τίποτα. Δηλαδή, προτιμώ, ας πούμε, πώς να σου πω, πώς πήγε ο Γκογκέν κάτω στις φυλές που έχουν 6 μήνες καλοκαίρι, ο ζωγράφος, και την έβγαλε και πέθανε από τις αρρώστιες τροπικές. Το προτιμώ σε σχέση με την Ευρώπη μου και την Γερμανία. Αλήθεια. Αυτό είναι σοβαρά. Εμείς όμως έχουμε το ταμπεραμέντο το οποίο δεν το έχουν εκείνοι. Δηλαδή, ένα συνδυασμό θα ήταν ό,τι καλύτερο. Πιστεύω θα ήταν καλό για όλους. Για παράδειγμα, αυτό που λέμε, αν έχει ραντεβού 9 η ώρα, 9 παρα 5 είναι εκεί. 9 η ώρα δεν είσαι εκεί, φεύγουνε. Άμα πούμε θα κάνουμε κάτι, πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουμε το πρόγραμμα. Εντάξει, εμείς υποτίθεται είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά δεν είμαστε και τόσο. Εντάξει. Ένα Γερμανία είναι το πρότυπο. Άλλες φορές νομίζω. Δεν είμαστε. Ναι. Ναι. Εξαρτάται. Μπαλατζάρουμε, ναι. Ναι. Τώρα, αν βοήθησε αυτή η γερμανική πειθαρχία ή ο καλβινισμός, ο προτεσταντισμός, όλα αυτά, εντάξει, είναι ένα άλλο θέμα. Και για να έχεις ένα ραντεβού για ένα καφέ μαζί, όπως και οι Ολλανδοί το κάνουν, έχουν πραγματικά ατζέντα. Ναι, μπορώ τη τάδε μέρα, τη τάδε ώρα. Αυτό δεν το μπορώ. Εγώ θέλω απλά να λέω. Ναι, έτσι. Εκεί. Ναι, είναι σε κουτάκια εντελώς. Ναι, ναι. Δεν είναι έλα που είσαι, πάμε για ένα καφέ, πάμε. Καλό είναι αυτό. Και φίλοι, ας πούμε, που έχω, βλέπω μια αυστηρότητα στην πολιτική, στον τρόπο που δρούν. Δεν είμαι έτσι. Δηλαδή, η αναρχία της Ελλάδας που είναι χάλια είναι καλύτερη. Ναι. Αλλά δεν χρειάζεται. Γιατί να σκεφτούμε τους Γερμανούς, να σκεφτόμαστε εδώ τα δικά μας χάλια τους Γερμανούς, να σκεφτούν. Μιας και σήμερα μιλάμε για τη Γερμανία, ξέρετε τι χρειάζεται εξάσκηση. Τα γερμανικά μου, επιγόντως. Άμα κι εσείς χρειάζεστε εξάσκηση στη γλώσσα που μαθαίνετε ή έχετε μάθει, σας προτείνω το italki, που είναι ο χορηγός του σημερινού μας επεισοδίου. Στο italki μπορείτε να βρείτε καθηγητές, δασκάλους, δασκάλες για όλες τις γλώσσες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και μπορείτε να βρείτε τον έναν ή τη μία που θα ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, είτε είναι χρόνου, τιμής, άλλων γλωσσών που μπορεί να γνωρίζει. Να, για παράδειγμα, εγώ κανόνισα για αύριο, με αφορμή το σημερινό επεισόδιο που βλέπετε τώρα, ένα μάθημα με τη Γεωργία για να εξασκήσω τα γερμανικά μου. Και ανυπομονώ, αν και έχω λίγο άγχος, είναι αλήθεια. Άμα θέλετε κι εσείς να δοκιμάσετε το italki, έχω μία προσφορά για εσάς. Μπείτε στο go.italki.com/easygreek και μετά από το πρώτο σας ιδιαίτερο μάθημα θα κερδίσετε 10 δολάρια σε πόντους italki για να εξαργυρώσετε σε ένα επόμενο μάθημα. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχουν να μας πούν οι Έλληνες για τους Γερμανούς. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι πειθαρχία και καθαριότητα. Θεωρώ ότι είναι πολύ πειθαρχημένη σε πάρα πολλά πράγματα και πολύ καθαρή. Γενικά μπορώ να πω ότι είναι φιλόξενοι άνθρωποι, αν και ακούγεται ότι δεν είναι, ότι είναι αρκετά ψυχροί, είναι φιλόξενοι άνθρωποι. Και μπορεί και ενδεχομένως να μπορούσα να ζήσω εκεί. Θα μπορούσα να ζήσω. Δηλαδή αυτό είχα δει στον περίπατό μου στη Φραγκφούρτη, ακόμα και σε μια διαδήλωση που έτυχε τότε, ήμουνα σε μικρή ηλικία βέβαια. Ο τρόπος που διαμαρτυρόταν ο κόσμος με την ησυχία του, με δίπλα-δίπλα αστυνομία, ακολουθούσε όλη την πορεία και δεν έβλεπες κάτι 38, σαν μερικές φορές ας πούμε βλέπουμε εδώ πέρα. Τι είναι αυτό που σε κάνει να λες μακριά? Μακριά του Γερμανού, δεν μου αρέσει η γλώσσα τους, νομίζω ότι γαυγίζουν αρχικά και η προϊστορία τους, αυτό. Δεν είμαι προκατηλημένος. Δεν μ' αρέσουν, εντάξει, δεν μ' αρέσουν. Οι Άγγλοι μ' αρέσουν. Εννοείται ο πόλεμος, ο ναζισμός και όλα αυτά. Όλα αυτά, ναι, η προϊστορία όλη. Το συλλογικό αυτό ενοχικό τραύμα του Δευτέρου Παγκοσμίου έχει καλά αποτυπωθεί στα μυαλά τους. Εμείς που δεν έχουμε ενοχές, ή οι Γάλλοι ή οι Ρώσοι για τέτοια θέματα, αυτοί είναι επικίνδυνοι. Ναι. Ακόμα και οι Αυστριακοί που απειλάγησαν εμέσως από εκείνη τη μνήμη. Θεωρήθηκαν ότι ήταν υποκείμενα βίας των αδελφών Γερμανών. Τέτοιοι λαοί είναι πιο επικίνδυνοι γιατί δεν έχουν τέτοια ιστορική μνήμη ενοχών. Είναι πιο αυστηροί με τους κανόνες, αυτό θα πω, ναι. Πιο αυστηροί με τους κανόνες και στο να τους εφαρμόζουν οι ίδιοι και αν σε δουν να τους παρακάμπτεις, θα κοιτάξουν να σε συνετίσουν. Θα ασχοληθούν δηλαδή. Εντάξει, σίγουρα σαν χώρα περάσαμε κάποια χρόνια που λέγαμε ότι η Γερμανία είναι Ναι, υπήρχε μια έχθρα γιατί λέγαμε η Μέρκελ και μας κάνει αυτό, μας κάνει εκείνο. Εντάξει, η Μέρκελ ένα ρόλο εκτελούσε. Δεν είναι ότι είχε προσωπική έχθρα με τους Έλληνες. Ναι. Οποιοδήποτε στη θέση πιστεύω θα είχε κάνει το ίδιο πράγμα. Εντάξει, σίγουρα γίνανε λάθη, αλλά εντάξει. Πολιτικά όχι. Πολιτικά δεν μας βοηθούν καθόλου στην Ελλάδα. Τι στην πολιτική τους δεν σ' αρέσει? Η Μέρκελ, σίγουρα, και οι αποφάσεις τους. Αλλά... Σε σχέση με την Ελλάδα. Σε σχέση με την Ελλάδα, ναι, εντάξει. Καλά, καμία χώρα δεν υποστηρίζει την Ελλάδα, αλλά εντάξει. Επειδή πιστεύω ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν παρουσιάσει ότι για όλα ευθύνεται η Γερμανία. Δηλαδή, λόγω της Μέρκελ, όταν ήταν και γενικότερα ότι οι Γερμανοί είναι
έχουν εχθρότητα απέναντί μας. Πιστεύω ότι ο κόσμος το έχει υιοθετήσει αυτό και λέει ότι οι Γερμανοί θέλουν το κακό μας κτλ. Κοίτα, επειδή εμείς είμαστε για τα ανάθεμα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι όλοι. Ακριβώς, ακριβώς. Υπήρχε μια διαφορά κουλτούρας που προσπαθούσαν διαφορά, οι Γερμανοί, ναι, που είναι πιο οργανωμένοι σαν λαός, να βάλουν σε τάξη τους Έλληνες, οι οποίοι εκ των πραγμάτων κάναμε κάποιες παρασπονδίες σαν λαός. Ότι κάναμε, κάναμε. Ναι, εντάξει. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση πάντα. Mm. Κοίτα, εμένα που μου αρέσει η πειθαρχία και γενικά μου αρέσει. Στην Ελλάδα. Όχι, δεν μου αρέσει. Γενικά, εμένα που μου αρέσει να είμαι στο πρόγραμμά μου και να τηρώ ένα πρόγραμμα, πιστεύω είναι καλό. Αυτό είναι λογικό να φέρνει σε κόντρα μερικές φορές η Γερμανία για την Ελλάδα, έτσι. Σίγουρα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα κράτος το οποίο είναι βασισμένο έτσι πολύ στους νόμους και στους κανόνες και έχεις ένα λαό σαν εμάς που ψάχνουμε πάντα τον τρόπο να παρακάμψουμε τους κανόνες. Γι' αυτό και υπήρχε κάτι προβληματάκια πιο παλιά. Υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος με τη Γερμανία νιώθει ότι υπάρχει μια, ας πούμε, πολιτική τριβή μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας. Σίγουρα. Χρόνια και όχι τώρα μόνο αυτό, με την Ελλάδα. Που οφείλεται αυτό, λέτε. Είναι η βιομηχανική δύναμη της Ευρώπης. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Ξεκινάμε από εκεί. Ξεκινάει η ιστορία λίγο. 15, 16, 17 ήταν λίγο τα πράγματα από εκεί η Γερμανία, από εδώ εμείς. Ναι, λίγο τα πράγματα. Αλλά τώρα ήταν νομίζω λίγο ότι έχουν. Ναι. Τώρα μάλλον είναι η Γερμανία νίκησε, θες να πεις. Εντάξει. Είναι πιο κοντά. Εντάξει, άμα χρωστάς λεφτά είναι δύσκολα, ναι, τα πράγματα, ναι, έτσι κι αλλιώς. Ναι. Δεν ξέρω, πιστεύω ότι διχάζονται οι απόψεις. Δηλαδή ότι μερικοί είναι υπέρ ότι ήταν πιο αυστηρά από ό,τι έπρεπε και ίσως συμφωνώ σε ένα κομμάτι, και άλλοι ότι μας έκανε αυτό που αξίζαμε. Δηλαδή είναι ανάλογα το πώς έχει επωφεληθεί ο καθένας από την κατάσταση και τι έχει ακούσει. Τώρα, αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Έτσι. Ότι δεν κατάφεραν να κάνουν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, προσπαθούν να το κάνουν τώρα μέσω οικονομίας. Οπότε προσπαθούν να μπουν εκεί που έχουν μπει τώρα οι Κινέζοι, λιμάνια, οικονομία κλπ. Και εσείς τι γνώμη έχετε? Εγώ, επειδή ήμουν από την Κρήτη και είχα πολύ γερμανικό στοιχείο στην Κρήτη, τουρισμός κλπ, τους έχω δει, ας πούμε, και είναι, απολαμβάνουν. Δηλαδή, φαντάζομαι οι Γερμανοί, ας πούμε, εκτιμούν πάρα πολύ τις ομορφιές ελληνικές. Mm-hmm. Πολύ. Δηλαδή, η Κρήτη, ας πούμε, μια εποχή ήταν γερμανοκρατούμενη τουριστικά. Πολύ, ναι, το θέμα δουλειά, είναι ότι την έχουν συνδέσει πάρα πολύ με τις διακοπές. Και νομίζουν πως άμα έρθουν εδώ θα κάνουν όλη μέρα διακοπές και θα περάνε πάρα πολύ ωραία. Η Ελλάδα για διακοπές είναι πολύ ωραία. Για διακοπές, ναι, όμως, τι καλά. Όχι, νομίζω μια χαρά είναι εκεί που είναι και έρχονται μόνο για διακοπές και περνάνε καλά και έτσι να τους μείνει η Ελλάδα. Όχι να μένεις εδώ μόνιμα. Ναι. Και υποδειγματικοί τουρίστες, έτσι. Α, υποδειγματικοί. Ναι. Και τώρα η Γερμανία, οι Γερμανοί τουρίστες είναι νούμερο ένα χώρα που έρχεται στην Ελλάδα, πώς έχω δει. Δεν το συζητάω, στην Κρήτη είναι παράδοση. Θέλουν να έχουν το πάνω χέρι, είναι στο χαρακτήρα να κάνουν αυτοί κουμάντο, το στρατιωτικό κουμάντο, στο πολιτικό κομμάτι, η πολιτική. Τώρα με τους ανθρώπους, εγώ σας είπα, δουλεύω, έχω γνωρίσει άτομα, πολύ cool, καμία σχέση. Ουφ, μετά από τόσο περπάτημα, εδώ που μιλήσαμε με τον κόσμο, λίγη σε κούραση, είναι ό,τι πρέπει. Λοιπόν, βλέπουμε ότι ο κόσμος, τουλάχιστον εδώ στη Νέα Σμύρνη, διαχωρίζει το πολιτικό από το προσωπικό, παρά την ιστορία που έχουμε με τη Γερμανία, που όλοι ξέρουμε. Το παρόν είναι πολύ διαφορετικό. Και εσείς, τι πιστεύετε για τους Γερμανούς και για τη Γερμανία? Αφήστε μας ένα σχόλιο από κάτω και, άμα θέλετε να μάθετε γερμανικά, φυσικά μπείτε στο Easy German και καλή απόλαυση. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τις σελίδες μας στο Facebook και στο Instagram, όπου μπορείτε να μπείτε για να μην χάνετε κανένα νέο μας και καμία μας δημοσίευση. Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και εκεί. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek. Μέχρι τότε, να είστε όλοι και όλες καλά.